Κύριε Τσόγο, τι κάνετε? Πώς είστε, κύριε Ζαγορά? Εμείς καλά είμαστε. Εσείς τι? Πήραμε και τη δόση μας από Λουτσέσκου τώρα κανένα μισά ωράκι. Εσείς εκεί τι γίνεται? Εμείς εδώ ζούμε λίγο με τις αναθυμιάσεις. Είναι μια σοκαριστική κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα παίρνεις φίλους σου να τους ρωτάς μέσα στον ιστό της πόλης αν το σπίτι κάει και ή όχι, και να ακούς ανθρώπους να κλαίνε γιατί τελικά δεν κάει και το σπίτι και κάει και μόνο ο κήπος, ή τελικά κάει και το σπίτι αλλά κατά το ίμιση και okay, τα βασικά σώθηκαν. Είναι μια διαφορετική φωτιά από όλες οι υπόλοιπες, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, διότι ξέρεις, και είναι το μαγαζί που πας και ψωνίζεις έπιπλα, και είναι το ή κόντεψε να καεί το μαγαζί που, το σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις τηλεοφόρο Μαραθώνος. Είναι πράγματα που σου στέλνουν μήνυμα να πας στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής για να γλιτώσεις από τη φωτιά, και λες στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής το επόμενο είναι να μας έρθει μήνυμα φύγετε από το Σύνταγμα και τραβάτε στην Ομόνια για να μην καείτε. Είναι λίγο σοκαριστικό. Είναι λίγο σοκαριστικό. Τώρα πώς είναι η κατάσταση μιας και συζητάμε για αυτό? Ευτυχώς, επειδή μπορούν και πετάνε όλα τα εναέρια μέσα, σαφώς είναι καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Αλλά να σου το πω και με βεβαιότητα, ξέρεις, επειδή προκύπτουν συνεχώς αναζωπηρώσεις και επειδή πραγματικά φυσάει πάρα πολύ στην Αττική εδώ και 2-3 μέρες, εκεί που λες τέλειωσε η φωτιά στον Τράφι, ας πούμε, στο οποίο εγώ πραγματικά είχα 2-3 φιλικά σπίτια ανθρώπους που μένουν, είναι η πρώτη κατοικία εκεί. Είναι, ξαναλέω, μέσα στον ιστό της πόλης. Και εδώ δεν υπάρχει και δικαιολογία, ξέρεις, είναι δύσβατο το μέρος, δεν φτάνουμε, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν... Καίγονται σπίτια στους δρόμους, στους λεωφόρους και στα στενά, που δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις, αλλά προφανώς δεν είναι ευθύνη της πυροσβεστικής. Να σκεφτείς ότι υπολογίζουμε ότι έχουν καεί περίπου 200 σπίτια και επιχειρήσεις όλος καιρός, και άλλα, ξέρω εγώ, 500 έχουν πάθει ζημιές και κινδύνευσαν 5.000 σπίτια χοντρικά στις περιοχές που πέρασε φωτιά, και η πυροσβεστική το φωνάζει με όλη τη δύναμη και όλη τη ψυχή ότι ό,τι έχουμε το έχουμε βγάλει έξω, και ό,τι έχουμε βγάλει έξω είναι 60 οχήματα και 485 πυροσβέστες. Δηλαδή αντιστοιχεί ένας πυροσβέστης για κάθε 10 σπίτια που κινδύνευσαν. Είναι αδύνατο να κάνουν οτιδήποτε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Και ξέρουν πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κακό? Από τι ξεκίνησε όλο αυτό το κακό? Ναι, ξεκίνησε από μια φωτιά σε ένα ρέμα που κανείς δεν ξέρει πώς πήρε. Δεν μοιάζει εμπρησμός πάντως, και γι' αυτό δεν υπάρχουν και καταγγελίες, γιατί ήταν σε ένα τελείως δύσβατο μέρος εκεί που πρωτοξεκίνησε η φωτιά. Αλλά ο έλεγχος χανόταν γιατί άλλαζε συνεχώς κατευθύνσεις ο άνεμος, και ας πούμε μέχρι χθες στις 3-4 τα ξημερώματα υπήρχε η παραμικρή ιδέα ότι η φωτιά μπορεί να φτάσει στην Παλίνη. Και στις 6 ώρα το πρωί και εγώ ήταν σπίτια στην Παλίνη. Προχώραγε με τρία ταχύτητα που το έκανε πολύ δύσκολο για όλους και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρξαν άνθρωποι που έπεσαν βλέποντας τη φωτιά στην τηλεόραση μακριά για ύπνο, και ξύπνησαν στις 4-5 ώρα το πρωί με τη φωτιά στον κήπο τους. Που δυσκολευόσουν να το φανταστείς ότι μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι. Τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί? Ναι, είναι, επειδή ρίχνουν αρκετά αεροπλάνα και αρκετά ελικόπτερα, είναι καλύτερη, αλλά επειδή υπάρχουν συνεχώς αναζωπηρώσεις, πάντα είναι σε επιφυλακή. Αν φύγαμε οριστικά από τον κίνδυνο, θα το ξέρουμε γύρω σε 7-8 το βράδυ, όταν θα έχουν ρίξει άλλες 7-8 ώρες τα αεροπλάνα. Τον έχουμε πάλι τον Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Ναι, καλύτερα είναι η κατάσταση τώρα, γιατί ρίχνουν αρκετά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. Θα περιμένουμε βέβαια μέχρι τις 7-8 το βράδυ, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, για να καταλάβουμε αν όντως έχει τεθεί υπό έλεγχο απόλυτο, γιατί προκύπτουν συνεχώς αναζωπηρώσεις. Πιστεύω ότι... Τι έλεγε ο Λουτσέσκου για να πούμε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί αυτό είναι πολύ στενάχρονο. Είπε πολλά. Είπε για τους παίκτες, είπε για τον Κούτσια, είπε για τον Άρη, είπε για τον Λίρατζι ότι δεν θα είναι. Σίγουρα δεν θα είναι στο μάτς αυτό, αλλά μα αυτό το δεύτερο. Το πρόβλημα είναι σοβαρό τελικά. Τέλος πάντων, τόσο σοβαρό ώστε να του χάσει το μάτς. Να χάσει το μάτς, μίλησε για τους μικρούς, για τη φιλοσοφία προσπαθεί να περάσει στην ομάδα. Αρκετά από αυτά τα γενικά. Για τον Άρη ότι θα είναι στη λίστα. Τι έχει κάνει και προετοιμασία.
Ο Μπράντον, αν και είναι ήταν διακοπές, δεν έκανε προετοιμασία κτλ. Τον έχει διαθέσιμο. Ο Μπίσες Βαρδέ θα είναι. Για τον Κούτσια μίλησε. Ο Κούτσιας ήταν το θέμα, ας πούμε. Λογικό, γιατί είναι το παιδί που θα παίξει. Ναι. Και είπε ότι δείχνει, λέει, πιο χαλαρός. Ίσως αυτό το βοήθησε, λέει, ότι να αποβάλει και το άγχος, γιατί θα παίξει, θα αγωνιστεί. Και λέει ότι το ότι έχουν βάλει ένα χρόνο ακόμη στην πλάτη τους και αυτός και ο Κωνσταντέλιας παίζουν ρόλο, ας πούμε, στην εξέλιξή τους. Προφανώς έχουν οριμάσει περισσότερο, εγώ αυτό κατάλαβα, να εννοεί ο κύριος Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει, και για το μάτς είπε ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι πιο δύσκολο για μας παρά για τους Βούλγαρους. Είναι πιο αγχωτικό για μας παρά για αυτούς. Αυτοί για να αποκλειστούν δεν θα χάσουν τίποτα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Νομίζω είναι, θα είναι άσχημο, ας πούμε, να αποκλειστούμε, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι, έτσι, κατά τα ψέματα, σε αυτή την περίπτωση. Και για το Τζίμα, προς το τέλος μίλησε, για τον παίκτη που ανακοίνωσε πριν ο ΠΑΣ ότι θα τον έχει για ένα χρόνο δανεικό, και είπε ότι αυτός του πρότεινε, επειδή έχουν πάρα πολλοί παίκτες, υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι πως το κατάλαβα εγώ, πάρα πολλά εξτρέμ, με τις ιδιαιτερότητες τους ο καθένας, είπε ότι του πρότεινε να γίνει back, δεξί back. Τον βλέπει καλύτερο εκεί παρά στη θέση του επιθετικού δεξιά, ας πούμε. Αυτός προφανώς δεν ήθελε. Είναι μια περίπτωση. Εγώ λέω ότι ακόμα και να δίκιο έχει και να γινόταν δεξί back, και εκεί έχει λύσει ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι είναι ένας καλός δανεισμός για το παιδί αυτό ο ΠΑΣ, γιατί εκεί μπορεί πραγματικά να παίξει και να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή σε ανταγωνιστικό επίπεδο της Super League, και αυτό μπορεί να του κάνει καλό. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Από εκεί δεν έχετε τίποτα, καμιά κίνηση, ας πούμε, που να πέσουν τα τσιμέντα? Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη θέση τους είναι τα τσιμέντα. Στη θέση τους. Όχι, δεν κάηκαν. Με τα γραφικά δεν έχει κάτι σημαντικό. Εντάξει, τώρα τα αυριανά περιμένουμε, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη. Αυτό είναι που... Ναι. Τα μάτς είναι φανερό ότι τώρα όλοι έχουν κάνει φόκους στα μάτς. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο περισσότερα, πιο αναλυτικά και χωρίς να αναφερθούμε στα άσχημα που συμβαίνουν σήμερα. Πιστεύω. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ.